Λέγεται ότι αν το βρέφος από τη στιγμή που γεννηθεί δεν νιώσει το άγγιγμα, το τρυφερό χάδι και τη στοργική αγκαλιά, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Η Βιρτζίνια Σατή έλεγε ότι ο άνθρωπος χρειάζεται καθημερινά 4 αγκαλιές για τη σωματική του επιβίωση, 8 για την ανθρώπινη εξισορρόπησή του και 12 αγκαλιές για την ψυχική του ανάπτυξη. 6 στους 10 ανθρώπους κοιμούνται αγκαλιά με το κινητό τους. Η ετοιμασία, πρωινό στο πόδι, την τσάντα στο χέρι και αγκαλιά μετά το τιμόνι. Ο χώρος σου μικρέ, το εγώ σου σνίγε γιατί χάνεσαι μέσα στο συνοστισμό. Σε μια γουλιά καφέ, χιλιάδες στιγμές μετράνε και ορνούς κυριαρχεί. Η αναζήτηση της γρήγορης λωρίδας, η αναμονή στο ποτηλιάρισμα, το πράσινο φανάρι που σε απελευθερώνει. Δεμένος με τη ζώνη σου λομανδία, χρειάζεται μια βαθιά ανάσα καθαρού αθηναϊκού οξυγόνου. Η δουλειά σου τελείωσε και η δουλειά σου αρχεί. Να πιεις ένα καφέ, να προλάβεις να τα πεις με ένα φίλο. Θα βρεις πάρκινγκ, θα προλάβεις να στρίψεις ένα τσιγάρο. Ο νου σου τρέχει, επιτρέπεται εδώ το τσιγάρο. Και για μια στιγμή, στο μυαλό σου τρυπώνει μια γνωστή μελωδία, όπως μια μπασογραμμή. Ίσως η καλύτερα. Επιστρέφεις με μανία και πιάνει. Stop! Πώς πήγαινε εκείνη η μελωδία? Μάχη μεγάλη, όχι κάθε μέρα, όχι κάθε λεπτό, μα κάθε παρόν. Μπορεί να μην την αρχίσεις, μπορεί και να παλεύεις να την πτήσεις. Με υφάσματα ξωτικά και όμορφα, τι κρίμα. Και ξαφνικά ένα πείμα, μια φωνή, μια νότα. Τρύπα ανοίγει στο υφάσμά σου και βλέπεις πάλι τα αίματα, κραυγές. Το μυαλό σου έχει τόση πληροφορία από την τρελή σου αυτοκτονική πορεία. Βρέφος. Νιώσε το άγγιγμα, το τρυφερό χάδι και τη ιστορία για αγκαλιά. Δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. 4 αγκαλιές, 8, 4 αγκαλιές, 12 αγκαλιές για την ψυχική του ανάπτυξη. Κάποιοι άνθρωποι δεν κοιμούνται αγκαλιά με το κινητό τους και πριν πέσουν για ύπνο χορεύουν με τις καρδιές τους συνεχώς κολλημένες. Λες και τις έχει διαπεράσει κάποιο βέλος. Όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τους ίδιους μας τους εαυτούς, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η δίψα μας για περισσότερα πράγματα και μεγαλύτερη ταχύτητα. Ασχήμια σημαίνει απουσία του πνεύματος και της ψυχής. Αντίπαλος της ψυχής και του πνεύματος είναι η άνεση και η υπαγόρευση της καθαρής βολής. Το τάγκο λατρεύει τα γραφικά δρομάκια και κρύβει μέσα του ομορφιά και ποίηση. Είναι ένας φιλοσοφικός χορός και σίγουρα ένα πράγμα είναι που του λείπει. Η άνεση. Εδώ ο συνωστισμός σημαίνει ελευθερία. Σε μια γουλιά σαγκρίας, χιλιάδες στιγμές μετράνε και η καρδιά κυριαρχεί. Η αναζήτηση της ντάμας από τον καβαλιέρο. Μια περιπέτεια οπτική. Η αναμονή της ντάμας για τον καβαλιέρο. Μια περιπέτεια τηλεπαθητική. Η κορτίνα που έρχεται να σε απελευθερώσει ή να σε προσγειώσει. Η πρόσκληση. Η επαφή γίνεται και το τάγκο ξεκινά.
Ευκαιρία να επικοινωνήσεις κάτω από το μανδύα του χορού, της μουσικής και της κοινωνικής αποδοχής. Να ακουστείς χωρίς λέξεις, ονόματα, τίτλους και ταμπέλες. Να επιτρέψεις το ρομαντισμό να γεννηθεί, στην αμαρτία να εκδηλωθεί και στο πάθος να εκραγεί. Όλα τόσο ανθρώπινα, μα ταυτόχρονα τόσο μαεστρικά απαγορευμένα σε κάθε εποχή ηθικής εξύψωσης ή κατάπτωσης. Γι' αυτό το τάγκο ακούμπησε σε πρόσωπα με σοβαρές κυθροπές εκφράσεις. Ανέπτυξε μοναδική τεχνική, βιρτουόζικα βήματα και επέβαλε την αλλαγή παρτενέρ για να φτιάξει ένα υπέροχα κοινωνικά αποδεκτό κουκούλι όπου δύο άνθρωποι να μπορούν να ενωθούν για να πετάξουν σαν ένα σώμα με δύο καρδιές φτερά και τέσσερα πόδια. Cause we've got